Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσε το πνεύμα
con epipandum feo, et epocam sacram nomine.
Father,
Ενίσχυσα όλα με, έλαψα
Oh,
Αλλήν απειρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτός, ότι εμείς εισάμε δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μάρτυρης περί εμού. Και εμείς δε μάρτυρείτε ότι απαρχείς μετεμού εσέ. Τα λεγάλικα είναι ή να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγωγός της ψημάς, αλλά έρχεται ώρα ή να πάσω από αυτήν ασημαστώ. Oh.
Yeah.
μακρυσίας υποζούσε ο Άγιος Χαράλαμπος, ο Λουκιανός. Και αυτός σκόρπιζε γύρω την απειλή και τον φόβο προς τους χριστιανούς. Μόλις μάθαινε ότι σε κάποια πόλη η επαρχία υπήρχαν χριστιανοί και ότι καταφρονούσαν τα είδωλα, έτρεχε αμέσως. Μάζεται όλους τους χριστιανούς και τους έβαζε στη φυλακή. Και έπειτα άρχισαν τα βασανιστήρια και πλημμύριζαν με το αγνό του αίμα των χριστιανών όλες οι πλατείες, οι χώρες που συγκεντρώνονταν ο κόσμος, στα στάδια, στους δρόμους. Όταν έμαθε ο ηγεμόνας Λουκιανός την χριστιανική δραστηριότητα του Αγίου Χαραλάμπους, πάλι ορκίστηκε. Έξαλλος από το κακό που έστειλε στρατιώτες στη Μαγνησία να τον συλλάβουν και να τον φέρουν μπροστά του. Και πράγματι οι απεσταλμένοι του Λουκιανού φέρανε σιδηροδεμένο τον γέροντα κληρικό μπροστά στον ηγεμόνα. Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν 113 ετών. Ο ηγεμόνας τον κοίταξε με ένα βλέμμα και τον ρώτησε αυθεντικά, λέει, γιατί γέροντα καταφρονείς και παραβαίνεις τις βασιλικές διαταγές και γιατί μιλάς εναντίον των θεών μας. Και το απάντησε ο Άγιος: υπακούω και υποτάσσω στον Βασιλέα των Ουρανών των Χριστών. Γονατίζω ευλαβικά στα δικά του προστάγματα, γιατί ξέρω πως είναι φωτισμένα με δικαιοσύνη, με αγάπη και σωτηρία της ψυχής. Ο δικός σας βασιλεύς διατάζει παράλογα πράγματα. Σας προστάζει να προσκυνάτε νεκρά στοιχεία και είδωλα άψυχα. Σας νεκρώνει την ζωή και σας σκοτώνει την ψυχή. Ο δικός μου βασιλεύς ο Χριστός μας οδηγεί στη λύτρωση και στην αιώνια ζωή. Και όποιος ζητήσει με θερμή, προσευχή και πίστη τη δύναμή του, γίνεται και αυτός ισχυρός. Με τη δύναμή του γίνεται δυνατός και με τη δύναμή του εξαφανίζονται οι αρρώστιες και συντρίβονται οι δαίμονες. Στο δικό μας αγώνα, αγαπητοί μου, το παν είναι η ψυχή. Αυτή, όπως είδαμε με το παράδειγμα του Αγίου Χαραλάμπους, δεν γερνάει με την ηλικία. Άγιος κήρυτε για τα βάσανα που περνάει ο κάθε χριστιανός. Χωρίς υπομονή και χωρίς βάσανα, πώς θα κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτά τα βάσανα, έλεγε ο Άγιος, μας ανοίγουν τις πόρτες της αιωνίου επιτυχίας. Υπάρχει καλύτερο, λέει, από τα βάσανα. Αυτά μας φέρνουν κοντά στον Χριστό. Γιατί λοιπόν να τα αποφεύγουμε. Έπειτα όλα αυτά περνούν και γρήγορα. Ο Άγιος Χαράλαμπος δίδασε τον λαό πότε με το παράδειγμά του. Στην ζωή του καρποφόρησε ως πόρος του Ευαγγελίου. Πολλές φορές δεν αφήνουμε εμείς να πει αυτός ως πόρος στη δικιά μας καρδιά. Κάποιος που μελετάει και ακούει τον λόγο του Θεού μπορεί να δεχτεί τον Κύριο στην ζωή του και όντως θα καρποφορήσει αυτός ως πόρος. Για ποιους λόγους όμως μέχρι σήμερα ίσως δεν καρποφορεί ο λόγος του Κυρίου μας σε όλους μας. Τα πάθη και οι προκλήσεις αυτού του κόσμου, οι τρόποι αντιμετώπισης τους μαθαίνουμε μέσα από το Ευαγγέλιο και αναπτύσσονται από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Οι μέρημνες και οι προκλήσεις του κόσμου βάζουν λογισμούς στους ανθρώπους. Αυτοί που αντισέχονται σε αυτούς τους λογισμούς αυξάνει ο σπόρος μέσα τους. Με το παράδειγμά μας, αγαπητοί μου, έχουμε την δυνατότητα να μαρτυρούμε τον Χριστό καθημερινά. Μπορούμε να γίνουμε μαθητές και Απόστολοι στη σημερινή κοινωνία. Ο Κύριος πάντοτε έχει τους μαθητές Του και τους Αποστόλους Τους σε όλους τους αιώνες.
όπως είδαμε τον καιρό του Αγίου Χαραλάμπους και πολλούς από τους μάρτυρες της Εκκλησίας μας, προσπάθησαν να σβήσουν τον χριστιανισμό. Αλλά το αίμα των μαρτύρων σαν του Αγίου Χαραλάμπους κακοφορεί έως σήμερα. Όσο τιμωρούνταν οι χριστιανοί, τόσο και αυξάνονταν. Αγαπητοί μου, είναι καλό να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αγίου Χαραλάμπους και να ξεκινήσουμε να ακολουθούμε τον Χριστό και τον Κύριό μας. Να ετοιμάσουμε την καρδιά μας, να δεχτούμε τον Κύριο αυτό το καιρό που θα μπούμε μέσα σε αυτή την Αγία περίοδο του Τριωδίου, να κακοφορήσει ο Λόγος του Θεού. Ας ασκήσουμε να συντηρήσουμε και να πλουτίσουμε τις αρετές, να καλυτερέψουμε τις σχέσεις μας με τις οικογένειές μας, τους συνεργάτες μας, τους αδελφούς και αδελφές μας. Να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο καλοί, να είμαστε πιο ευγενικοί, να είμαστε πιο απλοί. Και τότε θα δούμε πώς η ζωή μας θα αρχίσει να αλλάζει. Έχουμε οι ηγεσίες του Αγίου Χαραλάμπους να μας δίνουν δύναμη στο δικό μας αγώνα και να μας χαρίζει ο Κύριος τη υγεία στα σπίτια όλων μας. Oh.
δόξου σου τη δική σου δυνάμει και μην καταλήψει μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώσει τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άξιες του νόμου στρατό και μετά το λαό σου. Ότι πάσα εδώ εις αγαπητή και παντών ματέλων, αν όταν εσύ κατά πέντε έξω πατρός του φώτων, και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των καλή σας ημέρα. Έχουμε σήμερα στις 1 η ώρα για το κύκλο που πάμε.